Καλησπέρα παιδιά, τσικτικνά ο Κώστας εδώ. Πριν από λίγο γύρισα ένα unboxing και κατάφερα, επειδή κόλλησε η κάμερα και δεν το έσωζε, να το καχάσω εντελώς. Οπότε δεν έλεγε να μην σας το δείξω. Γενικά από ό,τι φαίνεται με το συγκεκριμένο site δεν θα βγάλουμε άκρη. Μάλλον μας κυνηγάει για ντεμιά. Αυτά τα πράγματα που βλέπετε μπροστά σας έχουν έρθει από το Light Take. Έκανα το unboxing, το σέτρα τι ωραία 15 λεπτά, αλλά από παριά το χάσαμε όλο. Τέλος πάντων, για να μην πάει χαμένο το βίντεο, θα σας δείξω ότι ήρθε. Έχουν έρθει κάποια πραγματάκια από το Light Take τις προάλλες, πριν να χάθει ο υπολογιστής και να χάσω ό,τι αρχεία είχα μέσα. Μου είχαν στείλει κάτι fidget spinners, είχα κάνει τα βίντεο, τα σέταρα και εξαφανίστηκαν μετά το κατεστραμμένο υπολογιστή. Με έστειλαν μήνυμα, μου ρωτάνε εάν είναι όλα κομπλέ. Λέω συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω βίντεο γιατί καταστράφηκαν. Τέλος πάντων, μου λένε σε καταλαβαίνουμε. Θα σου δώσουμε ένα καινούριο budget, πάρε 60 δολάρια και ψάξε βρες ό,τι θες και δείξ' το. Τέλος πάντων, έψαξα. Η αλήθεια είναι ότι το site δεν έχει τόσο πολύ καλές επιλογές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτά είναι τα πιο αξιόλογα πράγματα που μπόρεσα να βρω. Το πρώτο πράγμα που μπόρεσα να βρω και να σας δείξω, αυτό εδώ είναι από το 360. Έχετε δει για το PlayStation 4, πήρα και αυτό εδώ έτσι για δοκιμή να δούμε αν λειτουργεί ή όχι. Ενώ ήταν σε μαύρο χρώμα το κουτί, εδώ πέρα ήρθε σε λευκό, αυτό εδώ το πέρα, αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι είναι. Φθηνό αρκετά, δεν είναι πολύ ακριβό. Το δεύτερο πράγμα που ήρθε, που με εντυπωσίασε, είναι αυτό εδώ το controller του Xbox 360. Είχα δει κάποιους YouTubers που το είχαν ανοίξει, λέω να είναι καλό, να μην είναι καλό. Ήθελα να το δούμε, να το δοκιμάσω και εγώ, να δω αν όντως αξίζει ή όχι. Να σας πω, φαίνεται στιβαρό, αλλά φαίνεται ότι είναι ψεύτικο. Εδώ πέρα δεν κάνει καλό κούμπομα. Το κουμπί εδώ πέρα είναι, όπως βλέπετε, ασημή. Δεν έχει το logo της Microsoft. Από κάτω η θήκη για τις μπαταρίες, νομίζω παίρνει μια εξάβολτη. Να το δείξω κιόλας. Οπότε ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Όλο είναι διαφορετικό και οι μοχλοί του φαίνονται αρκετά ψεύτικοι. Να σας πω, όπως είπα και πριν στο βίντεο που χάθηκε, αν το έπαιρνε κάποιος θα πρότεινα να πάει να το πάρει original. Δεν αξίζει τόσο τα λεφτά το συγκεκριμένο. Το πήρα πιστεύοντας ότι θα είναι καλό ή αξιόλογο, αλλά καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα. Αν το έχετε δει εκεί πέρα, προσέξτε το. Κάτι το οποίο μου άρεσε και βασικά ήταν το πιο ωραίο πράγμα από όλα όσα ήρθαν ήταν αυτό εδώ πέρα. Είναι η φιγούρα του Link από το Zelda. Έχει την καρδούλα, το σπαθί, την ασπίδα, τρία πρόσωπα και αυτό που φοράει τέσσερα. Αλλάζουν τα πρόσωπα. Έχει δύο χεράκια, το ένα κρατάει ένα ραβδάκι στο οποίο στέκει την καρδούλα. Έχει άλλα τρία χεράκια στα οποία μπορείς να βάζεις οτιδήποτε. Δύο ποδαράκια και ένα εφέ κίνησης το οποίο το βάζεις πάνω στο σπαθί για να δείξεις ότι κινείται. Και το τελευταίο, ίσως και λίγο περισσότερο εντυπωσιακό, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το Final Form από τα manga του Ichigo, από το Anime Bleach και manga. Το συγκεκριμένο το είδαμε νομίζω και στο manga και στο anime. Αν θυμάμαι καλά, στο manga σίγουρα. Στο anime δεν θυμάμαι τα τελευταία επεισόδια, αλλά ήταν η τελευταία ιστορία, αν δεν κάνω λάθος. Οι δύο τελευταίες που έδειξε μόνο στο manga, που όταν έχασε τις δυνάμεις του μετά από αυτή τη μορφή, τέλος πάντων, ο Ichigo, για όσους ξέρετε, που προσπάθησε να ξαναβρει τον Bankai του και 1002 και. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσαν ιδιαίτερα. Αυτό εδώ πέρα είναι το original για μένα προσωπικά τέλος της ιστορίας. Με αυτό εδώ το final form, όπως βλέπετε, είναι αρκετά εντυπωσιακή, μεγάλη φιγούρα, 7 ίντσες. Αυτά τα πραγματάκια ήρθανε, 4 πραγματάκια. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τα έστειλε με DHL, αλλά τι θα ήθελα να σας πω συγκεκριμένα. Το DHL όταν έρχεται πληρώνεται τελωνίο. Για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο δεν πληρώσα τελωνίο, οφείλω να σας το πω. Αλλά επειδή δεν έχω αγοράσει από το Lightech κάτι προσωπικά, παρά μόνο αυτά που μου έστειλε, δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι δεν θα περάσουν ή όχι τελωνίο. Σας το λέω από πριν για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Καλού κακού, θα σας έχω και τα link από κάτω στην περιγραφή. Είναι γρήγορο γιατί έχω απογοητευτεί επειδή το τεράστιο unboxing που έκανα χάλασε γιατί σκάλωσε η Xiaomi. Όλες παραδόξως η Xiaomi μόλις ζεσταθούν λίγο δεν μπορώ να πω ότι τα πάνε και τόσο άριστα. Τέλος πάντων, να το πάω λίγο πιο κοντά για να το δείτε και στον ήλιο. Γενικά, χάσαμε ένα μεγάλο. Στην ουσία, παρουσίαση θα το έλεγα. Unboxing δεν το λες πλέον αυτό το πράγμα. Αλλά, anyway, ήθελα να τα δείξω επειδή μου τα έστειλαν από το site και όφυλα να τα δείξω ως παρουσιαστής του Check That Now. Απλά, όπως κατάλαβα, με δύο και μια μεγάλη άσχημη πορεία από το συγκεκριμένο site. Τίποτα δεν πάει καλά, τα δείχνουν πράγματά τους. Anyway, αυτά εδώ ήταν. Ελπίζω να σας άρεσαν. Μικρό βίντεο, αλλά αν διάλεγα σε αυτά, θα διάλεγα αυτό και αυτό.
αυτό μπορώ να πω είναι τα πιο όμορφα. Η φιγούρα σίγουρα δεν είναι original. Κάνει μπάμπο μακριά του δεν είναι original. Όπως και αυτό. Αλλά anyway, για το κόστος που είχαν, νομίζω ότι είναι αρκετά ικανοποιητικά και τα δύο. Αυτά ήταν. Λυπάμαι που δεν ήταν full unboxing, αλλά δυστυχώς μας τα χάλασε το setup. Εμείς θα τα πούμε σε ένα πιο περιποιημένο βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Κώστας, check tech now. Γεια σας.